Παναγιώτη. Παναγιώτη, τον πρόεδρο του Αστέρα Κερατσινίου. Εγώ σου λέω πολλά συγχαρητήρια, έμεινε η ομάδα. Θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο βραβεύσεις. Και τι θέλεις να πεις αυτά τα παιδιά που πραγματικά πρόσφεραν τόσα πολλά στον Αστέρα αυτή τη χρονιά. Δύο λόγια για το Βασιλικό και δύο λόγια για τον Πολύζο. Καταρχήν, καλησπέρα κύριε Στάθη, από μένα. Ευχαριστούμε που μας θυμάτε και εσείς με την παρουσία σας εδώ πέρα. Σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Αστέρα Κερατσινίου. Εκτός ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Το ξέραμε βέβαια από την αρχή. Ναι. Πήγαμε να τραβήξουμε ανηφόρα. Στο τέλος πιστεύω πήγαν όλα καλά. Βέβαια φάγαμε και ένα ψηλό κυνηγητό. Κάναμε και εμείς τα λάθη μας, τα πληρώσαμε. Εγώ θέλω να σταθώ πιο πολύ στη σημερινή βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον προπονητή μας, τον Χρήστο τον Πολύζο, που είναι τιμή και για τον Αστέρα Κερατσινίου και γενικά για το πειραϊκό ποδόσφαιρο που βρίσκεται. Ασχολείται δεύτερη χρονιά με τον Αστέρα και ήταν και μια χρονιά που μας σταμάτησε ο κορονοϊός. Το λιγότερο που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε σαν σωματείο και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος της ομάδας εδώ και 16 χρόνια ήταν να τον ετοιμήσουμε γενικά για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτά που έχει προσφέρει τα τελευταία 2,5 χρόνια στον Αστέρα. Για το Βασιλικό. Μαζί με τον προπονητή μας βραβεύσαμε και τον Αστέρι, με τον Αλέξη τον Βασιλικό. Ένα παιδί που είναι 10 χρόνια στην ομάδα. Κόσμημα για το πειραϊκό ποδόσφαιρο και για τον Αστέρα. Έδωσε όλα τα χρόνια την ψυχή του, ήταν αρχηγός, δεν πήρε ποτέ ένα ευρώ από την ομάδα. Μας βοήθησε και με το παραπάνω και σταματάει λόγω ηλικίας. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν ήταν να τον βραβεύσουμε. Ευχαριστώ όλους όσους παραβρεθήκαν να μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Δεν σήμερα έχουμε τη γιορτή στα γραφεία, ναι. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι. Δεν θα κλείσεις, γιατί να σου κάνω και άλλη ερώτηση. Θέλω να μου πεις τη φετινή χρονιά τι κρατάς. Από τη φετινή χρονιά, τι θα κρατούσες, το δέσιμο της ομάδας, αυτό το ότι μείναν ενωμένοι, τι κρατάς από τη φετινή ότι χρονιά. Πήρανε τα παιδιά μια απόφαση να την τρέξουν την ομάδα σχεδόν μόνοι τους, ενώ ξέρανε ότι εγώ δεν μπορούσα να βοηθήσω. Ναι, ήσουν τιμωρημένος. Είχα φάει μια πολύ βαριά τιμωρία από την έξι πυρά για κάποια επεισόδια που είχαν γίνει σε ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα πω αν είναι σωστή ή λάθος. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά πήρανε μια απόφαση, τη στηρίξανε μέχρι τέλος. Στο τέλος δικαιωθήκαμε όλοι, τα παιδιά και εγώ και όλοι μας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς. Άρα κρατάς τη μείνατε στην κατηγορία και το δέσιμο της ομάδος. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σκέφτεσαι να κρατήσεις τον Πολύζο στην ομάδα? Είναι της διοίκησης στο μυαλό σας? Προτεραιότητα της ομάδος είναι τις επόμενες μέρες. Έχω κάνει μια επαφή με παλιούς σύμβουλους της ομάδος που ναι, θέλουν, να βοηθήσουν. Θέλουν να βοηθήσουν και θέλω και εγώ να έρθουν κοντά στην ομάδα. Από τη στιγμή που πιστεύω να τα βρούμε με τα παιδιά και να ξανακάνουμε μια δυνατή διοίκηση, πρώτο μέλημά μας είναι να μείνει ο Χρήστος Πολύζος στην ομάδα μας. Και από τη στιγμή που θα βγει η διοίκηση και θα είμαστε δυνατοί, αν θα κατέβει η ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα, θα να κατέβει για να πρωταγωνιστήσει. Αυτά. Καλό. Όχι. Ποιος θέλει να ευχαριστήσεις? Ποιος θα θέλει να ευχαριστήσεις μέσα σε αυτή τη χρονιά όλη? Δεν είναι μόνο ο Πολύζος και ο Βασιλικός, είναι και άλλα παιδιά. Ποιους θα ήθελες άλλους που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου να ευχαριστήσεις? Εντάξει, Στάθη, να σου πω κάτι. Ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές ήταν όλα τα παιδιά, όλα δηλαδή τα παιδιά της ομάδος που δώσανε και την ψυχή τους για την ομάδα. Στον φιλάθλο κόσμο. Τους φιλάθλους που μας στηρίζουν εδώ και 16 χρόνια. Και δεν φεύγουν από κοντά σας. Ναι. Αυτό δεν έχω να πω κάτι. Και άλλο. Η πορεία της ομάδας, ποια είναι η στόχη, τι θα είναι η φετινή φύση της ομάδας? Τι έχετε στο μυαλό σου, Παναγιώτη? Πάνω απ' όλα να έχουμε καταρχήν την υγεία μας. Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό είναι το μέλημα, ναι. Και αν όλα πάνε καλά και μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και σαν Αστέρας Κερατσινίου, να ξαναπρωταγωνιστήσει η ομάδα. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν σημαίνει πρωτάθλημα ή τρίτη ή τέταρτη θέση. Αλλά σημαίνει να είσαι στην κορφή, να είσαι πάνω. Να είμαστε όπως είμαστε. Να κυνηγά στην κορφή. Αυτό κλείνοντας, θα ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές διακοπές, γιατί πιστεύω ότι μας χρειάζονται και λίγο να ξεκουραστούμε από τα ποδοσφαιρικά, γιατί φέτος ήταν, όπως είπατε στην αρχή, μια πολύ δύσκολη χρονιά και να πάνε όλα καλά. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Πραγματικά είσαι Αστέρας, δεν είσαι πρόεδρος, είσαι Αστέρας. Όλα τα χρόνια από τότε που έχεις πάρει τον Αστέρα είσαι κοντά σε αυτόν, και με τα άσχημα και με τα καλά.
και έχεις προσφέρει πάρα πολλά στο πειραϊκό ποδόσφαιρο και έχεις βοηθήσει πολλά νεαρά παιδιά να έρνε στο ποδόσφαιρο και να μην γυρνάνε δεξιά και αριστερά και σου αξίζει και σε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και εγώ αν ήμουν λίγο πιο ψηλά, ας πούμε σαν μια ένωση, σαν μια ΕΠΟ, θα σε είχα βραβεύσει για το ωραίο σου ήθος που δίνεις και πραγματικά είσαι παράδειγμα προς τα παιδιά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Έντάμα στον προπονητή και τον Βασιλικό, τον κύριο Πολίζο, και εσύ Βασιλική, παιδί 10 χρόνια στον Αστέρα. Εγώ θα ξεκινήσω από σένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου, πώς νιώθεις που σε βραβεύσανε. Εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Άγιο Ντομινιακή και όλη την οικογένεια που έχουν την ομάδα για τη δημητική διάκριση που κάναμε. Λουρίδα, περίμενε. Γιατί πάνω σε αυτή, στα 2 χρόνια που είμαι στην ομάδα, με τη βράβευση αυτή, κάτι έχω κάνει κι εγώ, κάτι καλό για να με βραβεύσουν. Τώρα, αλλά για να γίνει αυτό, οπωσδήποτε μου βοηθήσαν όλα τα παιδιά τα 2 χρόνια που είμαι στην ομάδα. Γιατί το κάποιο διάστημα που είμαστε στην αλφα κατηγορία δεν το βάζω, γιατί ήταν η περίπτωση με τον κορονοϊό. Οπότε είχαμε σταματήσει. Αυτά τα 2 χρόνια, τα δύσκολα πάρα πολύ χρόνια, από όλες τις πλευρές. Τα παιδιά ήταν πρώτον εκεί στην ομάδα κοντά, με χιόνια, με κρύα, με βροχές. Ήταν παρόν, δώσανε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Σε κάποια παιχνίδια ήμασταν και 11 και 12 και παίζαμε και με 10 με 9. Δώσαν την ψυχή τους, δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την ομάδα, για τον Αστέρα. Και πάνω στο χτίσιμο από τις προσπάθειες των παιδιών, ήρθε και η βράβευση δικιά μου. Εγώ εντάξει έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερα με την εμπειρία που έχω από το ποδόσφαιρο και πιστεύω και εγώ να βοήθησα λιγάκι. Τώρα μιλήσαμε με τον Πρόεδρο, είπαμε αυτά πάνω κάτω που είπε και αυτός πριν. Ναι, χτίζεται κάτι καινούργιο. Πρέπει να κάνουμε κάτι καινούργιο, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, πρέπει και αυτός δεν μπορεί μόνος του. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να τραβάει το κουπί όλο αυτό. Το κουπί μιας ομάδας, πρέπει και αυτός να κοιτάξει, να βρει 2-3 άτομα, 4 να στείλει. Να βοηθάνε. Να βοηθήσει, να μοιράσει ρόλους, να λειτουργήσει η ομάδα πιο οργανωτικά, πιο σωστά, πιο καλά, για να μπορέσουμε, όπως είπε και ο ίδιος, άσχετα αν κάναμε και κάποια λάθη φέτος και εμείς από μόνοι μας, αλλά μέσα από την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον και για την ομάδα τα διορθώσαμε με τις άσχημες στιγμές και τις καλές και καταφέραμε και σώσαμε την ομάδα, ενώ είχαμε και καλή, είχαμε αφήσει και καλές εντυπώσεις, γιατί κάναμε και πολύ καλά παιχνίδια, έτσι και λες και συμπαρούσε ένα δύο λεπτά. Και τουλάχιστον τελείωσε η χρονιά καλά και πιστεύω ότι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα πρέπει πάνω να κινηθεί πάνω σε αυτή την περίπτωση, να συνεχώσει την ομάδα με κάποιους ανθρώπους και να οργανωθεί η ομάδα σε καλύτερα πλαίσια για να μπορέσουμε και να διεκδικήσουμε και κάποια πράγματα σε ένα ποτάμι όπως είναι να βγει η ομάδα έστω και μέσα από τα παιδιά. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Τι κράτας αυτή τη φετινή χρονιά, τι σου έχει μείνει στο μυαλό σου? Τι θα κρατήσει, το δέσιμο? Δύσκολα, πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό που κρατάω είναι η αγάπη των παιδιών και την ομάδα. Πολύ ωραία. Και αυτό μένει και... Πού αφιερώνεις αυτή την πλακέτα? Εντάξει, εγώ την αφιερώνω στα παιδιά, στον Παναγιώτη, στην ομάδα γενικά, γιατί είναι ιστορική ομάδα. Βεβαίως και είναι ιστορική. Κάποιοι δεν ξέρουν. Όποιος ξέρει, όποιος είναι από εδώ, ξέρουν ότι είναι ο Αστέρας. Γιατί ο Αστέρας έχει βγάλει τον άρχημα τον Καψί, 15-20 χρόνια στον Παναγιώτη, έχει βγάλει τον Τικούγκο Αθανασόπουλο στον Ολυμπιακό, Κόρυφο. Έχει βγάλει παιχταράδες. Πάρα πολύ καλές παίκτες, τον Τικέρογλου πιο παλιά, πολύ καλούς παίκτες και πρέπει να, για να γινόμαστε καλύτερα πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία. Εμείς λέγαμε οι παλιοί από τον Αστέρα περνάγαμε όλοι και παίζαμε μπάλα. Γι' αυτό δεν είναι αμελητιακός, όταν ένα σωματείο το οποίο έχει ιστορία. Τώρα, όπως είπα, κρατά την αγάπη των παιδιών για την ομάδα και για μένα προσωπικά όπως και εγώ το ίδιο. Από εκεί και πέρα, εφόσον τα πράγματα αλλάξουν, πιστεύω να συνεχίσουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα τώρα και τρίτη χρονιά να έχουμε τα ίδια. Ένα μήνυμα για το καλοκαίρι. Το εύχομαι στα παιδιά να περάσουν καλά, να ξεκουραστούν και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας την καινούργια σεζόν. Πολύ ωραία. Βασιλικέ, πώς νιώθεις που πραγματικά η ομάδα... Ναι, κύριε Πολίζο. Θέλω να το πω αυτό που συζήτησε παρασύρθηκα και να πω και για τον Αλέξη ότι είναι ένα παιδί κόσμημα. Ό,τι είχε και δεν είχε το έδινε, ήταν παίκτης του 8, έδινε το 8, 8,5 και 9 καμιά φορά. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτό προσωπικά για τη συνεργασία. Αλέξη, πώς νιώθεις που πραγματικά η διοίκηση εδώ του Αστέρα τιμάει τα 10 χρόνια σου που είσαι κοντά σε αυτήν την ομάδα
και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αφιλοκερδός. Πραγματικά έδινε στον καλύτερό σου εαυτό για να μπορέσει να είσαι δίπλα στον Πολύσο, έναν δύσκολο προπονητή που έχει απαιτήσεις, αλλά πάρα πολύ καλός, γιατί ό,τι εγώ που τον έχω παρακολουθήσει, ό,τι σας έδειχνε στο γήπεδο, ήταν και η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματά σου σε αυτό που σε βραβεύσανε για τα 10 χρόνια σου στον Αστέρα Κερατσινίου. Τι να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ ειδικά τον Κόουτς που μείναμε 3-4 άτομα, κρατήσαμε μια ομάδα ολόκληρη και τα καταφέραμε στο τέλος. Ειδικά τον Παναγιώτη για τη βράβευση και ό,τι έχει κάνει για τον Αστέρα που τον έχει κρατήσει ζωντανό. Θα δώσω βάση στα παιδιά που μείνανε και ιδιαίτερα στον coach, γιατί εάν δεν υπήρχε ο coach και 3-4 παιδιά να κρατήσουμε την ομάδα, θα είχε διαλυθεί. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Ενώ έβλεπα στο γήπεδο ότι ήταν τιμωρημένος ο Παναγιώτης, έβλεπα τον coach και εσάς, αυτά τα τρία παιδιά κοντά εκεί, χιόνια, νερά, τροχές, δύσκολα και αλλά... μπράβο σας. Στο τέλος, ναι. Το πιο εύκολο είναι να φύγεις. Ακριβώς, δεν τα παρατήσαμε. Ναι. Στιγμή, πολλά... στιγμή, μέχρι και με 13 παίχτες που έπαιξε η ομάδα, πάλι βαθμούς, τα δώσαν όλα και τέλος. Πού το αφιερώνεις αυτή την πλακέτα, πού την αφιερώνεις, πού θα δεν αντιδώσεις. Στον Αστέρα, εδώ. Στον Αστέρα, εδώ είναι η καρδιά σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα μείνεις, θα παίξεις άλλη μια χρονιά. Όχι, νομίζω ότι θα ξεκουραστώ. Θα τελειώσεις, δεν θα παίξεις, λες. Δεν νομίζω. Είναι λόγω δουλειάς. Τα πάντα πρέπει να ξεκουραστούμε. Το κορμί αρχίζει και πονάει. Διοικητικά θα πας λίγο κοντά, θα είσαι κοντά στην ομάδα. Να βλέπεις ποδόσφαιρο, να πάει να τους χειροκροτάς, να την παρακολουθείς. Εκεί θα είμαι εκεί. Εκεί θα είσαι, έτσι. Κάθε Κυριακή είναι τρόπος ζωής. Πολύ ωραία. Θα σου λείψει αυτό. Ναι. Θα σου λείψει. Πάρα πολύ. Δώσε και ένα μήνυμα για το καλοκαίρι. Ένωση. Μακάρι ο coach να μείνει με τα παιδιά του. Και εγώ το θέλω πολύ. Να κάνουν μια δυνατή ομάδα. Πάνω απ' όλα. Κουράγιο. Γιατί είναι πολύ δύσκολα. Αλέξη και πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε έζησα λίγο σε 2-3 παιχνίδια μόνο και κατάλαβα την ποιότητά σου σαν προπονητής και την ποδοσφαιρική σου παιδεία που έχεις. Και πραγματικά το πειραϊκό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τέτοιους προπονητές για να μαθαίνουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, δεν είναι τίποτα άλλο. Μου δίνεις μια πάσα τώρα να πω για το πειραϊκό ποδόσφαιρο, επειδή το ζω τώρα τελευταία. Και επειδή βγάλα στατιστικές και καλά με τα μπαράζ ότι είναι η χειρότερη έψη και τα λοιπά, σε επίπεδο μπαράζ ακόμη και θα δίνουν κάνα αθλητική, εγώ θέλω να πω ότι στο πειραϊκό ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές ομάδες, υπάρχουν καλές παίκτες και καλές προπονητές. Απλά πρέπει λίγο να αλλάξουμε την οτροπία μας και να μην είναι αυτός που πόσο και καλά μου και ο τρόπος θέλουμε να κερδίσουμε. Έτσι υπάρχει και η ισοπαλία, υπάρχει και τα στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Πρέπει λίγο να το αλλάξουμε αυτό, γιατί εδώ έχουμε κάπου κακομάθει και νομίζουμε ότι πρέπει να παίρνουμε τις κατηγορίες και τα εύκολα. Παιδιά εύκολα και με άλλους τρόπους. Λίγο πρέπει η ΕΠΣ. Καταλαβαίνεις. Βεβαίως και ο κόσμος καταλαβαίνει. Και ο κόσμος που μιλάμε τώρα εδώ. Πρέπει να αλλάξουν αυτό. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και μέσα από τον ανταγωνισμό να βγαίνει υγεία. Ομάδες, θα γίνουν καλύτεροι παίκτες και θα ανταγωνίζονται και θα ανεβαίνουν πιο εύκολα στη ΓΑΜΑ Εθνική από ό,τι άλλες ομάδες άλλων ενώσεων. Γι' αυτό σε εκτίμησα, γι' αυτό κατάλαβα την ποιότητά σου σαν προπονητής. Τέτοιους προπονητές θέλουν να φτιάχνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τους φτιάχνει μέσα από το παιχνίδι. Έτσι. Και τέτοιους προπονητές δεν έχουμε πολλούς. Είσαστε λίγοι. Υπάρχουν, αλλά υπάρχει η ποιότητα. Και αυτό θέλουμε. Και συγχαρητήρια που σε γνώρισα από κοντά ποδοσφαιρικά. Ακριβώς. Γιατί σαν ποδοσφαιριστή, στα χαρτάκια σε έπαιζα κι εγώ και πλήρωνα και εισιτήριο για να σε δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μας να έχουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, θα σας βγάλω και μια φωτογραφία. Εδώ έτσι, μπράβο. Και τώρα πάμε να φάμε τις πίτσες μας. Έχουμε κοντά μας και τον Περικλή τον Παναγιώτου. Πραγματικά πολλά χιλιόμετρα σε μια ομάδα που νομίζω ότι σου κολλάει. Είναι μια ομάδα με παλμό, με δύναμη, με πάθος και νομίζω ότι θα τα βγάλει στα στοιχεία κι εσύ. Και θέλω να μου πεις από όλη αυτή τη χρονιά, από αυτό το ταξίδι που έκανες στον Αστέρα, τι κρατάς. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι. Μέτρια.
αλλά αρκετά καλή. Σε κάποια παιχνίδια αδικηθήκαμε, χάσαμε βαθμούς, ναι. Είχαμε κάρτες, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε πάρα πολλά. Αλλά σε γενικές γραμμές, αφού καταφέραμε και βγήκαμε σόι από όλο το πρωτάθλημα, αυτό, εμένα αυτό μου αρκεί, ότι κράτησα μια ομάδα στην κατηγορία. Με αυτό κλείνω, δηλαδή. Η καλύτερη εμπειρία μου για μένα ήταν τα play-out που έσωσε την ομάδα. Αυτό πιστεύεις ότι σου έκανε καλό στο DNA σου. Ναι. Να δεις τα δύσκολα, τα εύκολα και τα πιο δύσκολα. Ναι, ναι. Σου έκανε καλό. Ναι, μια χαρά. Στο DNA μου γενικά αυτή η ομάδα ήταν, γιατί ήμουν και στα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Όταν ήμουν 17, το 18, 19 ναι. χρόνια. Που πήρα άνοδο στην Αλφα. Ναι. Είναι... Από εκεί δηλαδή μου έχει μείνει το στοιχείο της νομικότητας και όλο το... Ναι. Η σχέση με τον προπονητή πώς ήταν φέτος? Αρκετά εξαιρετική, μπορώ να πω. Είχαμε μια τέλεια συνεργασία. Πήρες πράγματα από αυτό, ναι. Βέβαια, πήρα αρκετά πράγματα. Με βοήθησε δηλαδή σε όλους τομείς, δηλαδή. Είτε σε πνευματικό, είτε σε ηθός, είτε σε ποδοσφαιρικό μυαλό γενικά. Για μένα αυτό μου έχει μείνει. Ποια είναι η καλύτερη σου στιγμή που κρατάς? Καλύτερη στιγμή ναι. είναι που... και ποδοσφαιρική. Κάποιο γκολ, κάτι... Βέβαια, βέβαια. Το μοναδικό που μου έχει μείνει είναι που σε ένα από τα τρία παιχνίδια των play-out με την Ολυμπιάδα που προηγηθήκαμε αλλά κρατήσαμε το 1-1 και έσωσα την κατηγορία. Δηλαδή αυτό το γκολ είναι που κράτησε την ομάδα. Ήταν και καρπό νομίζω και με τον LKB, έτσι. λίγο, ελάχιστα κάτι άλλαζε. Εντάξει. Δεν ξέρω την αλήθεια. Δηλαδή είναι η στιγμή συνέχεια επαναλαμβάνεται. Θέλει να μείνει στον Αστέρα? Είναι θα... μέχρι στιγμής ένα αμφίβολο. Ναι, θέλεις δηλαδή να δεις πρώτα διοίκηση, να δεις τα μαζευτεί και βέβαια, μετά να μιλήσεις. Από εκεί ξεκινάμε, από τη διοίκηση να δούμε πώς θα πάει όλο το κομμάτι, μετά το τεχνικό team. Ναι, γιατί ο πρόεδρός σας ήταν ειλικρινής και είπε ότι θα στήσει την ομάδα για πρωτάθλημα. Δεν θα τη στήσει για να είναι... Ναι, ναι, να πρωταγωνιστήσουμε. Να πρωταγωνιστήσουμε. Μου αρέσει να πρωταγωνιστήσει σε μια ομάδα που... Δηλαδή έτσι είναι μαθημένο στο DNA μου, Χαραυγή βέβαια. Ωραία. Δώσε και μια ευχή. Τι εύχεις στον κόσμο? Εύχομαι την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά να μην έχουμε τραυματισμούς και να μην έχουμε ούτε διακοπή παιχνιδιών και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Και να ξέρεις ο πατέρας ήταν μεγάλος παιχταράς. Να το ξέρεις αυτό. Είναι ο Νταούλια κοντά μας, ο τερματοφύλακα του Αστέρα. Σήμερα πραγματικά εδώ γιορτή. Και σε χαίρομαι γιατί την έβγαλες όλη τη χρονιά στον Αστέρα. Και θα θέλω να ξεκινήσουμε με δύο λόγια. Πρώτα από εκεί, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εσάς. Μετά από ένα παιχνίδι προεδοσιακό με το Χαλμεδικό, λίγο τα πράγματα άλλαξε πορεία. Και θέλω να μου πεις εσύ πώς ήταν η χρονιά για σένα ναι, μέσα στον Αστέρα και Ασυνείου. Ήταν ωραία η χρονιά, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη. Πιστεύεις ότι εκεί που έγινε με το Χαλμεδικό υπήρχε ναι, εντάξει, μεγάλη κάψη που φοβήθηκες καθόλου? Όχι, δεν φοβήθηκα καμιά φορά. Πώς το είδες το πρωτάθλημα στην β' κατηγορία, είναι δυνατό, έχει επίπεδο? Έχει επίπεδο, αλλά δεν ξεχωρίζουν πολλές ομάδες. Ναι. Δύο-τρεις ομάδες χωρίζουν. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που δουλεύεις? Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ 23 χρόνια. Είσαι 23 χρόνια. Είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάνεις στο θέμα του τερματοφύλακα, δουλεύεις γι' αυτό? Εντάξει, ευχαριστημένος δεν είμαι, θα μπορούσα να δείξω περισσότερο. Ναι. Εντάξει. Η στόχη σου, τι είναι η στόχη σου? Το να πας όσο πιο ψηλά γίνεται? Θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όπου φτάσει. Όπου φτάσει. Ναι. Θες να μείνεις φέτος στον Αστέρα? Θα δούμε. Θα δούμε. Οπότε περιμένεις διοίκηση να δεις και ναι, μετά ναι, θα ναι, συζητήσεις. Δώσε και μια ευχή, τι εύχεσαι στον κόσμο. Τι να δώσω? Ευχή, τι εύχεσαι στον κόσμο για το καλοκαίρι? Καλό καλοκαίρι σε όλους, να περάσουν καλά με τις οικογένειές τους. Και να πω ότι θα μείνεις ελεύθερος για να σε πάρουν οι άλλες ομάδες. Όχι, εντάξει, θα δούμε. Μετά. Είμαστε ωραία παρέα. Καλά περνάς εδώ, έτσι. Καλά περνάς. Να μιλήσεις πρώτα με τον Αστέρα και μετά τους υπόλοιπους. Να είσαι καλά. Με τον Λάζο Εντρίτ, τον αρχηγό της ομάδας του Αστέρα Κερατσινίου. Εγώ θα σου πω μέταλλο, σίδερο, ατσάλι. Πραγματικά τα τράβηξες όλα αυτή τη χρονιά. Τα είδες όλα. Μια καλή πορεία στην αρχή. Μια κοιλιά τεράστια. Μετά από τη φασαρία εκεί με το Χαλμεδικό, μετά πήρες όλο το φορτίο. Θέλω να μου πεις εσύ όλο αυτό το σκηνικό, αν σε έκανε καλύτερο, αν σε έκανε πιο δυνατό, αν αγαπάς αυτή την ομάδα, τι σε κάνει και μένεις εδώ. Θέλω έτσι μια εικόνα να μου δώσεις όλη τη χρονιά, το μέσα σου εσύ, όχι τι βλέπαμε εμείς, εσύ που ήσουν εκεί. Ο Αστέρας για μένα τώρα πλέον είναι σαν οικογένεια. Περάσαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι.
Πέρασατε και καλά όμως. Πέρασαμε και καλά, εννοείται αυτό. Μέσα στις δυσκολίες πάντα υπάρχει και κάτι καλό. Από αυτή την υπόθεση. Από αυτή την υπόθεση. Τέλος καλό, όλα καλά. Τι να πω, εντάξει, περάσαμε. Ναι, δεν μου λες τι κράτας από όλη τη χρονιά, τι θα κρατούσες. Θέλω να κρατήσω τι πρώτα τα καλά, μετά όλα τα υπόλοιπα της ομάδας. Η σχέση σου με τον προπονητή. Είναι πολύ καλές, είναι πολύ καλές. Και σαν προπονητής είναι και σαν φίλος μου πλέον. Ναι. Πήρες πράγματα από αυτό, ναι. Εννοείται ότι πήρα, εννοείται ότι πήρα. Οι παίκτες μεταξύ σας είχατε καλό δέσιμο. Ναι, είχαμε, ήμασταν και είμαστε φυσικά μια οικογένεια και με τους παίκτες και δεθήκαμε. Συνήθως ένας αρχηγός δύσκολα φεύγει από μια ομάδα, μένει εκεί ή κλειδώνει κατά κάποιο. Είναι το μυαλό σου να μείνεις. Το μυαλό μου λέει θα μείνω και φέτος. Θέλεις να μείνεις, να αγαπάς αυτήν την ομάδα, έτσι. Έτσι. Θέλω να δώσω και ένα μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο. Τι τους εύχεσαι για το καλοκαίρι. Τους εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είναι πάντα καλά. Και αν μπορούν να μας υποστηρίξουν λίγο. Έρχονται από τον Σεπτέμβριο, πες στην Κερκίδα. Να έρχεται να μας βλέπουν. Ακριβώς, ακριβώς. Μα κάνανε μαζί μας. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο για την ομάδα. Εγώ έχω να σου πω τα καλύτερα. Ήσουν αρχηγός, είχες ήθος. Πραγματικά έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες και το έβγαλες αυτό και πραγματικά ο κόσμος σε χειροκροτάει. Και μπράβο σου και χαίρομαι που θα μείνεις και στον Αστέρα. Πού είναι στο μυαλό σου να μείνεις. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τζος Γαρδέλη κοντά μας, ο δημοσιογράφο, πραγματικά και λάτρης της ομάδας του Αστέρα Κερατσινίου. Μέλος θέλω να πω, είσαι εδώ στη διοίκηση από μικρό παιδί. Βοηθάς, δεν φεύγεις. Καραυγή εδώ στις γειτονιές της Καραυγής και η αγάπη σου είναι ο Αστέρας. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Που τελείωσε η φετινή σεζόν, κάνανε μια υπερπροσπάθεια τα παιδιά και μείνανε στην κατηγορία και βοήθησες, έβαλες και εσύ το δικό σου λιθαράκι. Δύο λόγια θα να μου πεις για αυτή όλη την πορεία της ομάδας. Καταρχάς αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ και αυτό αποδεικνύεται κάθε χρονιά. Φέτος ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονιά, βγήκε εις πέρας και θα παλέψουμε για να πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτή η ομάδα είναι τυχερή που έχει πρόεδρο του Παναγιώτου Νεοαγκή. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα και πραγματικά μακάρι να ήταν πολλοί πρόεδροι έτσι σαν τον Παναγιώτη. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, το πειραϊκό, το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο να έρθει και να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα. Το αξίζει η διοίκηση, το αξίζουν οι παίκτες, το αξίζει ο προπονητής. Θα μείνεις φέτος πάλι. Θα είσαι κοντά. Θα μείνω και θα είμαι και ακόμα πιο κοντά. Με όλες τις δυνάμεις θα πάει. Μπράβο, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά εσύ δεν λείπεις. Και αφράγια τους έβγαζες και τους έγραφες και τους φώναζες και στο Κερκίδα ήσουν και σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλή πορεία να έχετε και εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την καινούργια χρονιά. Να είσαι καλά.